is the real world. Γεια σας, τώρα επίσης και σε επίσης στο κανάλι μου. Αμέσως και να τα βρείτε και μικροτική βίντεο για αυτοεκτίμηση και αυτοαγάπη. Και σε επίσης στο Slime Rancher. Βασικά στο προηγούμενο επεισόδιο πάλευα η καημένη να μπορώ να σας φέρω το κλητήρα. Εκκλητώσουμε μια καινούργια περιοχή έτσι να ξερευνήσουμε. Δεν έγινε. Έκανα ένα gold pop, δεύτερο gold pop, τα δύο είχα teleportation. Βρήκαμε επιτέλους ένα pink gold, largo, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Gold νομίζω λέγεται. Και ευελπιστώ να μας δώσει το παιδί για να ξεκινήσουμε μια καινούργια περιοχή για να το δούμε αυτό σήμερα και να διακρίνουμε τις φάρμες μας. Οπότε τώρα θα πάω στο σπίτι, θα πάρω και άλλα φρούτα και λαχανικά, επειδή είναι έτοιμο να κάνει pop αυτή η φλοκία. Και ναι. Ίσως μπορώ να το κάνω και τώρα ακριβώς η ακρίβεια. Πραγματικά είναι τόσο κοντά στο κάνει pop. Μια φάση όπως σας τελειώσει το επεισόδιο πριν. Αλλά ήθελα έτσι να είναι λίγο έτσι στο. Να είσαι στο edge of the seat που λένε. Να είσαι ανυπομονή. Λέξεις ελληνικά δεν δουλεύουν ποτέ σε μένα. Έχω συνηθίσει να μιλάω στα αγγλικά. Excuse me, sir! Sir, you're not invited here! Bye! Thank you. Let's go. Είχα και αυτά εδώ. Είχα και το χώρο. Πού πήγες, έλα εδώ. Έλα εδώ. Μην πέσεις, όχι. Εντάξει, δεν πέσεις, έστω. Έλα. Ωραία, άντε πάλι. Από πού έρχεστε όλοι εσείς? Από πού, πραγματικά, θέλω να ξέρω. Τέλος πάντων. Έχουμε και ένα gold plot που ανυπομονώ να πάω να πουλήσω. Ξέρετε κάτι, τα παρατάω. Δώσ' μου το κλειδί να φύγω. Να'μαστε, δώσ' το μου. Να'μαστε, δώσ' μου, ευχαριστώ πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Μου δίνει τίποτα, όχι, εντάξει, bye. R.I.P. Rest in pieces, you church slimes. Thank you. Πάω προς το λάθος μέρος, όχι, εντάξει, από τώρα νομίζω το λαπορτήσω. Να το, bye bye, peace out. Woo! Εσύ τι είχες, είχες εσύ κοτόπουλο μέσα? Ναι, είχε κοτόπουλο. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπίτο καλυβάκι μου. Δεν ξέρω και πώς αλλιώς να το πω. Πάμε. Αυτά δεν τα χρειάζομαι πια. Ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτά. Τώρα απλά ξέρω ότι έχω που να πάω και έχω το κλειδί, έχουμε ξεκλειδώσει. Οπότε τώρα θα πάμε για ύπνο. Και μετά θα πάμε να ξεκλειδώσουμε και να εξερευνήσουμε την καινούργια περιοχή που έχουμε. Ήταν η τελευταία φορά που είχα δει ότι ήταν πάνω η τιμή. Είναι πάλι πάνω? Όχι, είναι κάτω. Οπότε αυτή τη φορά. Κοιτάξτε. Pro move. Απλά το βάζεις μέσα και το πουλάς. Είχα και τόσα φρούτα εδώ πέρα. Το πουλάς. Και όταν οι τιμές πάνε πάνω. Χα. Ωραία, πάμε για ύπνο και μετά αύριο θα τα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Ωχ, πάμε. Ού, να διαβάσουμε και το star mail της. Δεν με νοιάζει. Bob, hello. Hello. Chicken. Hello, chicken. Chicken. Hello, Bob's. Chicken. Εντάξει, ο Bob είναι ένας επίσης αγαπημένος χαρακτήρας τώρα. Λοιπόν, Casey. Ha, it wasn't that bad. Μας απαντάει. Okay. It wasn't that bad. You just don't know the virtue to make an artist, I guess. Beatrix Lobo can climb a mountain before breakfast, but can spend a few days in modestly accommodated, breaks down only half the time, vintage touring van. You were so miserable. I still laugh about it, but I really did appreciate it for those few days. It was great to have you in the crowd. The van still runs, by the way. Ουσιαστικά για να την πάρει πίσω, την πήγανε ουσιαστικά για ένα road trip με ένα παλιό, έτσι, παλιωμοδίτικο φορτηγάκι που είχε τα πάντα όσα χρειαζόταν, αλλά τα φρένα δεν δούλευαν έτσι και τόσο καλά και έλεγε ότι εμείς δεν μας άρεσε πάρα πολύ και ας μπορούμε να σκαρφαλώσουμε ένα βουνό πριν πάρουμε το breakfast, όχι εγώ προσωπικά, αυτή. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ένα βανάκι για μερικές μέρες και γελάει αυτό και έτσι λίγο βλέπουν πως είναι διαφορετικό. Τι θεωρούν διαφορετικό διασκεδαστικό. Αλλά μου αρέσει ότι προσπαθούν και είναι πολύ cute και αχ! Μου κάνει στεναχωριέμαι που δεν δούλεψε μεταξύ τους. Γιατί έπρεπε να φύγεις, Λαμπό? Δηλαδή, μου αρέσει που έχουμε το παιχνίδι, η αλήθεια είναι, αλλά και πάλι. Ωραία, λοιπόν. Προσέχουμε το φάρμα και μετά φεύγουμε για την καινούργια περιοχή. Πάμε.
Ow. Okay. Μόλις τώρα μια warning ότι υπάρχει φωτιά κοντά. Δυστυχώς υπάρχει μια στη Βαριμπόμπη. Δεν είναι αρκετά κοντά μου για να ανησυχώ, αλλά πραγματικά έχουμε φωτιά παντού. Στην Τουρκία, στη Βαριμπόμπη, σε κάποια νησιά. Γενικά, αυτό δεν είναι απλά το βανδαλισμό, είναι απλά το climate change. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να έφτανε οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι να πέσει και πρέπει απλά να βρουν κάτι καλύτερο να κάνουν τη ζωή τους. Αλλά ναι, αυτό με το climate change είναι απέσιο. Δηλαδή, δεν είναι ότι εγώ προσέχω ιδιαίτερα, προσπαθώ να προσέχω. Δηλαδή, με τα σκουπίδια, με την ανακύκλωση, να κάνω ανακύκλωση. Δεν είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό, είναι λίγο δύσκολο η αλήθεια είναι, αλλά προσπαθώ τουλάχιστον. Πρέπει να προσέχουμε. Γιατί νομίζετε ότι τώρα έχει ζέστη, απλά θα γίνεται πιο ζεστά. Κάθε καλοκαίρι θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και κάθε φορά θα έχουμε περισσότερες φωτιές. Απλά φοβάμαι για το επόμενο καλοκαίρι τι θα γίνει, πραγματικά. Ελπίζω να μην γίνει. Το ξέρω λίγο είναι δυσάρεστο θέμα, το που λέω τώρα, αλλά είναι ένα πάρα πάρα πολύ αληθινό θέμα. Που άμα δεν το προσέξουμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα επιζήσουμε τις επόμενες φορές. Αχ, ελπιστώ να είναι καλύτερα. Να σιγά σιγά να προσέχουμε. Δηλαδή το βλέπεις σιγά σιγά με τα Starbucks, τα McDonald's που αντί να δώσουν πλαστικό κόλλαμα και δίνουν χάρτινο που στην πραγματικότητα είναι απέσιο, αλλά εγώ έχω ένα μεταλλικό. Αυτό, έχω μεταλλικά καλαμάκια που έχω ένα πάντα στη τσάντα μου και ένα πάντα στο σπίτι που χρησιμοποιώ. Αλλά ναι, είναι λίγο απέσιο αυτό που κάνω, αλλά δείχνει ότι ένα μικρό βήμα προς το καλό. Αυτό δεν είναι αρκετό βέβαια, πιστεύω. Αν και άμα το σκεφτούμε, τα πλαστικά καλαμάκια είναι πάρα πάρα πάρα. Δηλαδή τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ, τα θεωρούμε τόσο φυσιολογικά που στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ η ρήπανσή του. Δηλαδή πως υπάρχουν πλαστικά καλαμάκια. Αλλά ναι, ευελπιστώ. Ελπίζω, κάτσε να δω. Α, είναι πάλι κάτω τιμή. Να γίνουν καλύτερα πράγματα και να προσέχουμε και γιατί αλήθεια δεν θα επιβιώσουμε άλλα καλοκαίρια έτσι. Ναι, κάτσε να πάρω μερικά, συγγνώμη. Ψάχνω για κόκορα η αλήθεια είναι. Ανάτος. Έλα εδώ. Σε βλέπω. Έλα. Έρχομαι για σένα. Θα μου κάνεις παιδάκια για τις κοτούλες μου. Ευχαριστώ. Thank you. Ωραία, πάμε πίσω. Κάνε μου παιδάκια. Thank you. Όταν έχω γυρίσει να έχεις κάνει παιδάκια. Λοιπόν. Από εδώ ήτανε, νομίζω. Όχι από εδώ. Είναι πιο γρήγορο να πάω από εδώ. Let's go. Oh. Πού ήταν το teleportation? Α, αυτό ήταν. Εντάξει, λέω και εγώ γιατί θα δουλεύει. Πάμε, πάμε, πάμε. Let's go. Ουχ, I'm excited. Πάμε, πάμε, πάμε. Χρειάζομαι κι άλλους boost. Ωραία, πάμε. Έλα, 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 σιγά, σιγά. Κάνε reload το τέτοιο. Εδώ πέρα μπορείς να πέσεις εύκολα. Πάνε εύκολα. Πήγα να πέσω τώρα. Έχει τίποτα από εκεί? Νομίζω πως όχι. Ωραία, πάμε. Αχα! Moss blanket. Ωραία, πάμε να βρούμε καινούργια πράγματα. Οκ. Τι μπορεί καινούργια ακόμα? Φτιάχνω για καινούργια slimes. Α, διαβάσουμε αυτό το μήνυμα. Εκτός άμα δεν έχω και το chat back. Κάθε φορά. Can I become... Το καταφέρω. Λοιπόν. The first time I went exploring the Moss Blanket, I got stuck here, so I constructed a way out. It just up... Just up your door. Α, ουσιαστικά εδώ πέρα δεν έχει κανονικά έξοδο, αλλά μας έφτιαξε αυτός μια έξοδος. Μια έξοδο. Ευτυχώς. Give me the new slimes. Give me new slime. Θέλω να δω τα γλυκούλικα καινούργια slime. The Moss Blanket may seem like an ancient jungle of sorts, but the fact is that much of what you see here wasn't even around when I first began exploring this land. At this rate, I reckon that it won't be long before this greenery completely overtakes the far, far range. Ooh, ουσιαστικά ότι αυτό το greenery είναι πάρα... Εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Θα βρω τα καινούργια slams. Δεν μου κρυφτούν εμένα. Θα ξερδίσω... Ooh! Α, χάρτης! Αχά! Ου, είναι τόσο όμορφα! Ου, δηλαδή αυτό είναι λάργο εκεί πέρα. Δεν έχω ιδέα.
Ωραία, θα ξεραφτίσουμε όλους τους χώρους. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Από εδώ. Ου, είναι τόσο όμορφα. Α, είναι θεμωμένα γι' αυτά. Τρέχα, τρέχα, τρέχα. Ου. So pretty, κοιτάξτε όλα αυτά. Honey slimes. Ναι. Give me four, give me four. Να, αυτό είναι το πρώτο καινούργιο που υπάρχει, εδώ. Και υπάρχει άλλο ένα νομίζω, τουλάχιστον. Είναι πιο δύσκολο να το βρούμε, δυστυχώς. Οπότε θα το ψάξουμε και άμα το βρούμε, το βρήκαμε. Πρέπει να πάω πίσω. Πρέπει να πάω σε αυτή τη γέφυρα που είναι. Άου! Ευχαριστώ. Ου, meat mango. Ου, ποιο είναι το αγαπημένο αυτό, κάσε. Slimes. Το honey είναι το meat mango, δηλαδή θα πάρουμε ένα να έχουμε πάνω μας. Δηλαδή από εδώ είναι ένας καλός, καλή αρχή. Είμαστε από εδώ. Α, από εδώ θα ήταν πιο εύκολο να πάω, όντως. Ωραία, για να δούμε. Εγώ είμαι επίμονη. Αχα! Ωραία. Ελπίζω να μην πήγε πιο εκλωστό, όπως για τα φανώ πολύ. Oh my goodness. Το lag! Του slime! Slime! Έλα, το έχεις. Πιστεύω σε σένα. Οκ, okay, πάμε. Πραγματικά είναι απλά το PlayStation που δεν μπορεί να διαχειριστεί το slime. Δεν μπορεί να χαμηλώσει τα γραφικά στο PS4. Ooh, Jesse, όπως το Alice in the Wonderland. Ooh. Τέλειο. Ωραία, πάμε. Γενικά θα τελειώσω αυτό το επεισόδιο όταν βρω και το καινούριο slime και πάμε σπίτι και φτιάξουμε φάνο. Αυτό θα κάνουμε. Και μετά το επόμενο αποστολή να πάμε όλα τα plots στην πύλη. Γιατί νομίζω αυτά είναι μόνο. Ήταν τα honey slimes και άλλο ένα slime που δεν έχω ιδέα τι. Ω, τι λέει εδώ. Oh, have you ever been in love, Beatrix? Makes you feel like aching sad, like a day after your soul's been to the gym. That's the best way to describe it anyway. It's also realize you're thinking to something you swear it's downright alien. All those things you thought really matter suddenly don't. Changes you entirely. Can't recommend it enough. Oh, like, έχεις ερωτευτεί ποτέ, Beatrix? Είναι λες και νιώθεις έτσι πιασμένος μέσα σου, δηλαδή όπως μια μέρα μετά από το γυμναστήριο. Νιώθεις έτσι πιασμένος και, όχι πόδο ακριβώς, αλλά έτσι λίγο πιασμένος και σε κάνει να σκέφτεσαι πράγματα διαφορετικά και σε αλλάζει σε πολλά πράγματα και λέει ότι δεν μπορώ να το συστώ αφάνταστα στον ερωτευτής και συμφωνώ, τον ερωτεύεσαι είναι το καλύτερο. Δηλαδή πολλοί φοβούνται ότι θα πληγωθούν και το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή δεν ξέρετε πόσο το καταλαβαίνω αυτό ότι... Δεν ξέρετε πόσο το καταλαβαίνω ότι πολλοί φοβούνται να ρωτήσουν γιατί δεν θέλουν να πληγωθούν. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά τέτοιο. Πιστεύω αξίζει κάποιες φορές. Δηλαδή άμα βρεις... Οπα! Άμα βρεις το σωστό άτομο να ρωτευτείς, νομίζω πρέπει να φύγω από αυτή την περιοχή. Πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Όχι, θεέ μου. Άμα ρωτευτείς, όχι το σωστό άτομο, δηλαδή τα ξέρεις ότι ποιος είναι και ποιος δεν είναι αλλά άμα αξίζει, αξίζει πραγματικά, είσαι τόσο χαρούμενος. Δηλαδή, it's a beautiful feeling. Nom 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 nom. Hello? So pretty. Εγώ ψάχνω να κάνω μια καινούργια. Give me the new ones. So pretty. Hello? Ου, έχει ένα teleportation εδώ. Good to know. Ωραία. Ου, βρήκε κι άλλο. Χαχά! Τα honey slimes είναι σε φάση τσέλι. Όχι το! Νομίζω είδα κάτι εκεί. Όχι. Νομίζω είδα κάτι καινούριο. But that is adorable! Η φάση ότι τώρα περιμένω επίσης να κατεβεί το update του Apex στο Season 10. Γενικά θα κάνω ένα επεισόδιο που εξηγώ το slides. Νομίζω θα κάνω μια σειρά, μια mini σειρά με μικρά επεισόδια που είναι Apex 101. Δηλαδή βασικά πράγματα που ξέρεις, γιατί το Apex δεν είναι, νόμιζα είναι πολύ πιο δημοφιλές στην Ελλάδα. Δεν είναι. Οπότε θα κάνω ένα βίντεο που θα εξηγώ κάθε ledge, μερικά tips για το τι να κάνεις. Και οπότε ναι, νομίζω θα είναι μια ωραία ιδέα. Θα ρωτήσω και το Instagram. Και εγώ θα προσπαθήσω πριν κάνω μαθήματα Apex Legends να μάθω πώς να πάω από το A to B. Είναι λες και μπορώ να σκαφαλώσω κάποιον κάπου, δεν το βλέπω που.
Το βρήκα. Βρήκα τρόπο. Πάμε γύρω. Όχι, όχι, όχι. Όσο που σκενάχω δεν είναι ποτέ αρκετό. Έχασα να κάνει slimes μου. I am sad. Έχουν φαγητό όλοι. Έχουν φαγητό όλοι. Θα γυρίσω όταν τελειώσω. Πρέπει να πάω να πάρω τα slimes, να εξερευνήσω τον κόσμο. Και μετά βλέπουμε. Όχι, θα μου κοιτάξω όλα τα πράγματα. Κάθε φορά όμως κάνω βλακεία. Αχ, είναι μια μοβγατούλα. Είναι μια μοβγατούλα. Εννοείται θα τα ενώσω με γατούλες, δεν με νοιάζει. Θα τα ενώσω με γατούλες, δεν με νοιάζει. Κοιτάξτε, είναι μια μοβγάτα. Αχ, τι. Αλλά πρέπει να το αναβρω made mango, ε. Με, δεν πειράζει. I am smart. I am genius. Αντίγορα δεν έχεις τέτοιο. Περίμενε τώρα, σε καλό κορίτσι που είσαι. Πάμε. Τι λέει εδώ. Τα frame rates πάλι πέφτουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, I highly advise you to have a jetpack and a few upgrades before taking what's ahead. The land is all broken and twisted, and there's plenty of feral slimes about who won't see you won't see coming before they blast you right into the sea. Okay. Okay. Πρέπει να προσέχουμε, λέει. Νομίζω αυτά είναι τα καινούργια slimes. Okay. Ωραία, θα πρέπει να. Oh god. Okay. Σε παιχνίδι. Παιχνίδι. Το ξέρεις πόσο σε αγαπάω. Σε παρακαλώ, σε πάρτε να κάνεις αυτό. Give it to me. Δεν θέλω τέτοιο, θέλω το κλασικό. Είναι αυτά τα. Είναι τα όρατα. Είναι λίγο δύσκολο να τα βρεις μόνα τους. Είναι όλα. Νομίζω τέτοιο. Αου. Τρέχα πριν. Οκ. Ωχ, θέλω μου κάθε φορά. Γιατί δεν έχει ένα φυσιολογικό, πώς θα τα πάρω. Η ακριβία μπορεί απλά να πάρω τα plots τους. Άμα τα βρω. Τι τρώτε. Fruit and veggie, οκ. Αου, ωραία. Κάποιος έφαγε. Ποιος έφαγε, άκουσα κάποιον να τρώει. Τρώω τα πόρτ σας. Αου. Οκ. Πού είναι το? Να το πήρα, χαχα. Oh god, το πήρα. Το πουλάκι εδώ, όχι. Είσαι τόσο γλυκούλη όταν δεν θες να με σκοτώσεις. Πού είναι το? Αου! Προσπαθείς να με φας, αυτό γι' αυτό κάνεις το crunch crunch. Κοίτα το πουλάκι. Κοίτα μου. Να είμαστε, here you go. Όχι, θέλω απλά το πλότς που πήγε. Α, το πήρε, ωραία. Όχι, συγγνώμη. Έζησε. Όχι, και εσύ, μην πας με το φίλο σου. Αυτό που λέμε ότι άμα πήδηξε ο φίλος από μια γέφυρα, μην πήδηξες από πίσω. Για έναν λόγο το λέγανε. Άκουσα. Τι είσαι εσύ. Τι σε κάνω, σε ταΐζω. Δεν το ταΐζω. Νομίζω το έχασε τώρα η Λιβγένια, δεν πειράζει. Νομίζω δεν πρέπει να ταΐσεις κάτι σε σχέση με το. Με το gold slime που πρέπει να πετάξεις κάτι. Έλα. Έφυγε. Νομίζω έφυγε. Δεν πειράζει. Θα ζήσω. Κάθε φορά. Ναι, γι' αυτό είναι τεράστιο. Ποιος πεινάει. Ποιος πεινάει, έχω ένα κοτοπουλάκι. Όχι, κάθε φορά. Είναι αυτά hunter, ναι. Ω ναι, τέλεια. Μπορώ να πάω σπίτι.
Πήρα ένα μαγιό από το American Eagles και μόλις πήρα το έρθει τι έρχεται, επιτέλους. Ουσιαστικά πήρα ένα κάτω μέρος, γιατί σε εμάς τις κοπέλες που έχουμε λίγο περιφέρεια, λίγο λιγότερο. Όχι, λίγο περισσότερο. Δεν μου κάνω τα κάνουν καλά. Είχα πάρει ένα large και δεν μου έκανε για large, μου έκανε για medium, ξέρω εγώ. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ τέτοιο. Και μου ήταν πολύ περίεργο. Οπότε πήρα ένα από το American Eagles, γιατί το American Eagles είναι πιο, ξέρω εγώ, Αμερικανιά που έχουν συνηθίσει στις κοπέλες, είναι πιο έτσι με περιφέρεια. Και ναι. Και ναι, πήρα ένα XLR, ένα μαύρο απλό, επειδή εντάξει, άμα έπρεπε να το θέλω και στο χρώμα που θέλω, τότε θα ζητούσα πολλά. Οπότε ναι. Eat it. Εσύ γιατί πώς έφυγες έξω? Έλα εδώ. Άου. Άου. Οκ, κάτσε να το κάνω ένα μικρό upgrade. Έρνετ. Ωραία, έλα εδώ. Ω, είναι νευριασμένα αυτά, Έλα εδώ. Έλα εδώ, αγάπη μου. Θα σε βάλω μουσικούλα. Κάτι θα σε βάλω, μην φοβάστε. Γιατί είσαι θυμωμένα. Why are you angry, bro? Έχετε μουσικούλα. Υποτίθεται δεν πρέπει να είστε νευριασμένα. Τέλος πάντων. Ωραία, να βάλω και τα honey plorts εδώ. Μάλλον. Οκ, βάζω, θα βάλουμε εδώ. Τώρα. High walls, music, airnet, floor corrector, feeder. Ορίστε. Πιο, πιο, πιο. Θα σας βάλω να είστε μεγατούλες. Κουτσου, κουτσου. Και μετά θα προσεχούσουμε τη φάρμα. Και μετά θα το πούμε μέρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Δώστε μου γατούλες. Κατήσια floors. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, thank you, thank you. Α, δεν πήρα meat mango. Ωραία. Πρέπει να σας πάρω Mick Mango, δεν πειράζει. Δεν είναι τα πιο γλυκούλικα! Κοιτάξτε τα! Ακού το! Οκ. Ωραία, πάμε λοιπόν. Ας προσέξουμε τη φάρμα. Να ταΐσουμε ό,τι είναι να ταΐσουμε. Ξέχασα ότι δεν έχω το Mick Mango. Ωραία, στο επόμενο επεισόδιο να θυμηθώ να πάρω αυτό. Εντάξει, αλλιώς δεν θα έχουν φάει. Κοιτάξτε, φάτσα! Ωραία, τουλάχιστον επιτέλους τα καταφέραμε. Ξεκαρδώσαμε την περιοχή, πήραμε δύο καινούργια slimes. Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε αυτό με την πύλη. Θα ξεφτύσουμε κι άλλο. Και ναι. I'm just happy. Τέλος! Το να έχεις φάμε είναι δύσκολο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα το Repeat. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Πείτε μου εσείς ποιο είναι το αγαπημένο σας slime. Θα ήθελα να ξέρω. Εμένα τώρα είναι το Royal Jelly με τη γάτα, γιατί είναι τόσο. Είναι μεγάλο που βγάτε. Και εννοείται τα Lily Pass. Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα μου slime αυτή τη στιγμή. Εσείς να μου πείτε τη γνώμη σας, να μου πείτε τα slime, ποια είναι τα αγαπημένα σας, ποια θεωρείτε πιο cute ή γενικά πώς το σκέφτεστε. Και ναι, αυτά για σήμερα το Repeat. Like, comment, subscribe, and I'll see you on the next one. Bye bye!